Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο. Θα ταξιδέψουμε τώρα στα ανατολικά μέρη. Mm-hmm. Πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα πάμε στην Ιεράπετρα. Θα συναντήσουμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Βλάση, εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Καλησπέρα σας, κυρία Βλάση, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού. Άρα θα μιλήσουμε για πολιτισμό, κυρία Βλάση. Και στο Λασίθι, σε μια περιοχή, κυρία Βλάση, που έχει πολιτισμό. Και έχει πολιτισμό, είχε, έχει και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να συνεχίσει να τον προωθεί και να τον αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, που μου έδωσε αυτό το σημαντικό και λαμπερό χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού, γιατί ξέρουμε ότι όλη η Κρήτη μας είναι ένας πολιτισμός. Uh-huh. Ο πολιτισμός είναι η μεγάλη μας βιομηχανία και αυτόν πρέπει να αναδείξουμε, να ενδυναμώσουμε και να προβάλλουμε στα πέρατα της γης. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η Κρήτη ήταν και είναι πάντα από την αρχαιότητα το σταυροδρόμι των πολιτισμών και των υπήρων, γιατί εδώ γεννήθηκε και ανδρώθηκε ένας από τους λαμπρότερους και τους αρχαιότερους πολιτισμούς της γης, ο Μινωικός, αλλά είναι όμως και ένας τόπος που κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι ποτισμένο με όλους τους πολιτισμούς που πέρασαν από εδώ. Uh-huh. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε εμείς να αναδείξουμε και να κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτό το οποίο μας έχουν δώσει οι πρόγονοί μας, αλλά και να προωθήσουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη τη γη αυτό το οποίο έχουμε ως παρακαταθήκη. Και να πω ότι αυτό το κάνω χρόνια και με τα φεστιβάλ μου, αλλά θα το κάνω τώρα περισσότερο με μεγαλύτερη. Θα πούμε και για αυτά. Δυναμική. Θα πούμε και για αυτά, κυρία Βλάση, στη συνέχεια. Θα πούμε και για τα φεστιβάλ. Ναι. Θα το κάνουμε λοιπόν από την περιφέρεια, συνδιοργανώνοντας με πολιτιστικούς φορείς, με οργανισμούς, με οργανώσεις, δρόμενα και πολιτιστικά θέματα τα οποία πραγματικά νομίζω ότι θα δώσουν δυναμική στην τοπική μας κουλτούρα και στην τοπική οικονομία. Γιατί ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με τον τουρισμό, με πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού και μέσα από αυτά που είναι μια αλυσίδα, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στην Κρήτη μας αυτό που της αξίζει. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που θα ταξιδεύει και σε εμάς αλλά και στην υπόλοιπη οικουμένη. Σωστά. Έχουμε πολλά να κάνουμε και αυτά τα πολλά νομίζω ότι δεν απαριθμούνται τώρα, γιατί δεν είναι μόνο δράσεις, δεν είναι μόνο σύσφιξη σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και με τους νέους του που έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, αλλά κυρίως είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι να συνενωθούν, να κάνουμε μαζί αυτό που λέμε ένα πολιτιστικό ταξίδι στην Κρήτη μας, στην περιφέρειά μας, στον ομό Λαστείου και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Και είναι πολύ σημαντικό, κυρία Βλάση, να δημιουργηθεί και ένα πολιτιστικό μονοπάτι, θα λέγαμε, που να ενώνει απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη και βεβαίως, στην προκειμένη περίπτωση, το Λασίθι που... Και επειδή είπα, έχετε δίκιο, και επειδή είπα ότι ο τόπος μας είναι σταυροδρόμι πολιτισμών και υπήρων από την αρχαιότητα και το πιστεύω ακράδαντα και έτσι είναι, γιατί βρίσκεται σε ένα σημείο της Μεσογείου και ήταν κοιτίδα πολιτισμού στη Μεσόγειο, που έρχονται όλοι οι άλλοι ήπειροι να περάσουν από εδώ, η Ευρώπη από πάνω, από την άλλη μεριά η Ασία και νότια η Αφρική. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι πραγματικά να δώσουμε έξω από τα σύνορά μας να γίνει γνωστή η πολιτιστική μας ταυτότητα, που είναι πολύ σημαντική για να αποκτήσουμε ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη στην τοπική οικονομία. Yeah. Άρα λοιπόν το μονοπάτι που λέτε εμείς θα το κάνουμε δρόμο φαρδί για να διασχίσουμε από τη μια μεριά της Κρήτης στην άλλη και να μπορέσουμε να συνενωθούμε κάπου στη μέση για να δείξουμε αυτό που είμαστε. Στοίχημα λοιπόν είναι και η εξωστρέφεια, κυρία Βλάση, και αυτό τώρα ομολογουμένως είναι κάτι που εσείς το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε βγάλει και την Κρήτη και με τα φεστιβάλ και με τις προσωπικές σας δημιουργίες και στο φεστιβάλ των Κανών και σε πολύ σημαντικά γεγονότα στο εξωτερικό, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό και δεν φτάνει να κάνουμε τα πανηγύρια μας το καλοκαίρι, mm-hmm. Γιατί αυτά είναι όμορφα για την τοπική κατανάλωση και την τοπική μας κουλτούρα. Ωστόσο χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε μια γιορτή πολιτισμού η οποία θα ξεκινάει και θα φτάνει από τη μια μεριά της Κρήτης στην άλλη αλλά και όλη τη σεζόν την τουριστική, γιατί ξέρετε ότι είναι σημαντικό και έρχονται σημαντικοί πολιτιστικοί πρεσβευτές από τη δική μου εμπειρία, από τα φεστιβάλ μου, από όλα τα μέρη της γης για να βρουν φιλόξενο ραξοβόλι εδώ στο νότο, στην Κρήτη και να δουν εδώ πολιτισμό, δρόμενα, ταινίες,
δράσεις και να συμμετέχουν σε αυτές. Γιατί το σημαντικό σε όλα αυτά που λένε είναι να υπάρχει και συμμετοχή τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και όλων των επισκεπτών που περνούν από εδώ. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλεπίδραση. Και βέβαια, το Λασίθι πολλές φορές έχει γίνει και το ίδιο τόπος σκηνικού για κινηματογραφικές ταινίες και όχι μόνο, έτσι δεν είναι? Και είναι ένας τομέας που πρέπει να αναπτύξουμε, πιστέψτε με, ώστε να αποδειχθεί ότι η Κρήτη είναι ολόκληρη ικανή να φιλοξενήσει παραγωγές μεγάλων ταινιών του Hollywood και όλης της Ευρώπης, βέβαια, των μεγάλων σκηνοθετών, γιατί έχει και το περιβάλλον, αλλά και τον πολιτισμό και βεβαίως τη φιλοξενία των ανθρώπων που δεν υπάρχει τέτοια σε άλλα μέρη του κόσμου. Τώρα, κυρία Βλάση, θα ανοίξουμε μάλλον μία παρένθεση στα του πολιτισμού, να πάμε λίγο και σε κάποια καυτά έτσι, ζητήματα για την περιοχή της Ιεράπετρας, εκεί τη δική σας περιοχή. Είχαμε τις κατεδαφίσεις στον ξεσηκωμό τις τελευταίες ημέρες και είχαμε και μία δική σας έτσι, παρέμβαση, μία επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη. Αλήθεια είναι αυτό και ξέρετε ότι πέρα από το να είμαι βέβαια Περιφερειακή Σύμβουλος εντεταλμένη στον πολιτισμό, είμαι και πολιτευτής του νομού Λαστείου και με την ιδιότητα αυτή πήρα το θάρρος και βεβαίως το δικαίωμα, γιατί είχα την υποχρέωση, να απευθυνθώ στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη και να σταματήσει αυτή η καταστροφή που πάει να έρθει στην Ιεράπετρα, διότι να ξέρετε ότι λίγο πριν, ένα μήνα πριν την τουριστική σεζόν, δεν είναι δυνατόν να καταστρέψουμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση που υπήρχε χρόνια, που κάποτε θα εφαρμοστεί. Ωστόσο, δεν είναι η ώρα και πρέπει το Υπουργείο να έχει την πολιτική βούληση, και αυτό ζήτησα εγώ τουλάχιστον ως πολιτικό πρόσωπο, να μην καταστρέψουμε πρώτα απ' όλα το κομμάτι του πολιτιστικού μετώπου, και θα το πω πολιτιστικού γιατί αυτό είναι το πολιτιστικό και τουριστικό μέτωπο της Ιεράπετρας, αυτό είναι η βιτρίνα, όλα αυτά τα μαγαζιά που φιλοξενούν εμάς και όλους τους επισκέπτες Έλληνες και ξένους, και βεβαίως αυτό βλέπει ο επισκέπτης μόλις έρθει στην Ιεράπετρα. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά να απογυμνωθούν, να αποψηλωθούν, να ξυλωθούν και να υπάρχει ένα τίποτα, πράγμα που σημαίνει ότι τελειώνει ο βιοπορισμός των επαγγελματιών, τελειώνει η ζωή των ανθρώπων, γιατί όλα αυτά είναι μια λυσίδα, είναι αλληλένδετα και δεν μπορούμε να πούμε ότι αν καταστρέψουμε τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες της καφεστίασης, οι άλλοι μένουν χωρίς προβλήματα. Όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και βεβαίως, επειδή δεν υπάρχει και προοπτική, αν αυτά χαλάσουν σήμερα, να φτιαχτούν ένα μήνα αργότερα, αλλά θέλει κάποια χρόνια, καταλαβαίνετε ότι η Ιεράπετρα θα πέσει σε μια τεράστια καταστροφική εποχή, η οποία θα σημαίνει το τέλος του τουρισμού και το τέλος της εξέλιξης των ανθρώπων εδώ. Και... δεν γίνεται, είναι πολύ βαρύ. Γι' αυτό ζητήσαμε να κρατήσουν αυτά τα... Και πώς είδατε τον κύριο Χατζηδάκη, υπήρχε κάποια... Υπήρχε καλή επικοινωνία. Το θέμα ήταν ότι η απόφαση ήταν τελεσίδικη και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα η οποία να μπορέσει να δώσει λύση στο θέμα. Εγώ πιστεύω όμως ότι όταν έχουμε πολιτική βούληση, γιατί είμαστε πολιτικά πρόσωπα και ξέρουμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε, πρέπει να το κάνουν, γιατί ζήτησαν επιτέλους, δεν χάθηκε και ο Θεός και δεν χάθηκαν και τα πάντα, αν δώσουν μια παράταση από τώρα που αρχίζει η σεζόν η τουριστική, δηλαδή το Μάρτιο, ίσαμε το τέλος του Οκτώβρη, για να μπορέσουν στη συνέχεια να κάνουν αυτό που πρέπει, να κατεδαφίσουν και να υπάρξει νομιμότητα και βεβαίως η ανάπτυξη αυτών των περιβολών στη μορφή που το κράτος θεωρεί ότι αρμόζει τον τόπο και βεβαίως στην ανάπτυξή του. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χατζηδάκης δεν ήταν υπουργός περιβάλλοντος όταν είχε αποφασίσει, είχε πάρθει απόφαση κεντρικά να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ήταν και επίσης η αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι εκείνη η οποία πήρε τις αποφάσεις επίσης και τις εντολές, αν μπορούμε να πούμε, για να κατεδαφίσει. Ωστόσο, να σας πω κάτι. Αν κοιτάξουμε πέρα από τη δύναμή μας στη διοίκηση, πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε και άνθρωποι. Και να δούμε λίγο τον ανθρώπινο πόνο. Να βλέπετε την ημέρα που συγκεντρώθηκαν οι άνθρωποι εδώ για να εμποδίσουν τις μπουλντόζες, τις γυναίκες με τα μικρά παιδιά των ανθρώπων που είναι στην καφεστίαση να κλαίνε. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση ενός κράτους πρέπει να είναι και χρήσιμη και να είναι χρηστή. Δηλαδή όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια καταστροφή ενός τόπου, εκεί πρέπει να βάζουμε πάνω, αν θέλετε, από την λογική της διοίκησης, της σωστής και της νόμιμης και τον ανθρώπινο παράγοντα και βεβαίως πόσο πολύ επηρεάζει
ένα τόπο αυτό το πράγμα. Και πόσο κακά τον επηρεάζει προκειμένου. Σωστά. Τώρα, κυρία Βλάση... Αυτά είπα εγώ. Ναι. Θα σας πω κάτι. Πραγματικά, με άκουσαν με πολύ προσοχή. Είχα μια καλή επικοινωνία. Μου υποσχέθηκαν εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση που να είναι νόμιμη και να συνάδει με αυτό που ζητάνε από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Και εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω και έχω όλη την καλή θέληση να πιστεύω ότι εμείς τα πολιτικά όντα πρέπει πάνω από τα άλλα να έχουμε το χέρι στην καρδιά και να σκεφτόμαστε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, αυτόν που διοικούμε. Γιατί η διοίκηση είναι σημαντική να έχει νομιμότητα, αλλά και ο διοικούμενος πρέπει να έχει αυτά που του δίναμε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να του πούμε ότι είναι παράνομος. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν τέλη στους Δήμους, η κεντρική διοίκηση δεν τις κατέστρεψε τις πέργολες εδώ και 9 χρόνια, ενώ τις είχε χαρακτηρίσει τελεσίδικα παράνομες και έπρεπε να κατεδαφιστούν. Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αν δώσουμε άλλη μια παράταση, μόλις μας την καλή θέληση και τη βούληση την πολιτική, για να μην καταστρέψουμε ένα τόπο και τους ανθρώπους. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε λέω, και γιατί. Εν όψη τη μυστική περίοδου. Σωστό. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε και για την Ίσο Χρυσή, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που καίει έτσι, στην τοπική κοινωνία, στην Ιεράπετρα. Εσείς είστε μέλος και στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί. Ναι. Είχαμε και μία τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο, άλλο μεγάλο πλήγμα, ένα μεγάλο αγκάθι που ξεκίνησε και αυτό τα τελευταία χρόνια με το κλείσιμο της Χρυσής, με την απομόνωσή μας, με το σταμάτημα του τουριστικού προϊόντος προς την Ίσο αυτή που ξέρετε ότι θεωρείται για μας το σμαράγδι της Μεσογείου και είναι ο τόπος που αγαπήσαμε, που πήγαμε, που σαν νέα παιδιά ζήσαμε εκεί μέρες και βραδιές καλοκαιρινές και που ξέραμε ότι όλος ο κόσμος έρχεται από όλη τη γη για να δει την Ίσο αυτή το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, πριν από μερικές μέρες τη Δευτέρα, κάναμε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία αρχίσαμε να συζητούμε και να θέτουμε τα θέματα όσο αφορά πώς μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε την τουριστική. Ποιοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, κυρία Βλάση? Ποιοι ήταν στην τηλεδιάσκεψη? Συμμετείχε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν η κυρία Κοζηράκης από Κεντρομέγης, ήταν ο κύριος Ρουκουνάκης, η κυρία. Από το Υπουργείο, ήταν από πάνω από το Υπουργείο. Ήταν ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας, ήταν βεβαίως και άτομα τα οποία είναι στο τεχνικό τμήμα για να μας πούνε πώς πρέπει να γίνουν αυτά τα οποία ζητούσαμε. Να πω ότι η κυρία Κοζηράκη, αφού της είπαμε το πρόγραμμα και το σχέδιο το οποίο είχαμε στα σκαριά, συζητώντας το βέβαια, γιατί δεν είναι το τελικό, έτσι καταλαβαίνετε, είπαμε για αγκυροβόλια σε διαφορετικά σημεία του νησιού, όπως είναι ας πούμε τα Βλυχάδια, όπως είναι το Καταπρόσωπο, του Βουγιού το Μάτι, 6 σημεία δηλαδή, ναι, τα οποία όμως δεν φάνηκε να τα θεωρεί ως δυνατά όλα. Δηλαδή καταρχήν μας είπε ότι μπορεί και να μην υπάγεται στη δική της δικαιοδοσία αυτό το θέμα των αγκυροβολίων, ναι, και μάλιστα των πλωτών εξεδρών, που είναι ένα μικρό λιμενικό έργο, να ξέρετε. Άρα πού υπάγεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κυρία Βλάση, αν δεν υπάγεται στην Αυτιλία? Ναι, αρχικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά επειδή τα μικρά λιμενικά έργα δεν εντάσσονται για να πάρουν άδειες από όλα τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και τα λοιπά, μόνο αν είναι μεγάλα έργα και προκειμένου τούτο εδώ είναι μικρό με τα αγκυροβόλια και τις εξέδρες, τις πλωτές, μπορεί να χρειάζεται και μόνο από το τμήμα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ναι, να πάρει άδεια, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Γιατί είναι μικρής επιφάνειας. Επομένως, εκεί άρχισε η συζήτηση. Η κυρία Κοζηράκη είπε ότι ενδέχεται αυτό να υπάγεται σε ένα υπουργείο άλλο. Στο Υπουργείο, ας πούμε, περιβάλλοντος, αν δημιουργεί και καταστροφή στο περιβάλλον. Ενδέχεται να υπάγεται στο Δήμο. Μπορεί να μην υπάγεται ούτε στην αποκεντρωμένη. Γιατί υπάρχουν κάποιες υποκατηγορίες. Ας πούμε, η Α1 κατηγορία είναι το. Καταλαβαίνουμε. Άρα είναι ακόμα σε διαβούλευση. Ουσιαστικά το ψάχνουμε, ναι, να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό. Ναι. Θα κάνουμε ακόμα άλλη μία τουλάχιστον διαβούλευση, η οποία θα περιλαμβάνει και όλους τους ανθρώπους που είναι ενδιαφερόμενοι για το νησί και όλα, βέβαια και τουριστικούς επιχειρηματίες, έτσι, διότι πιστεύουμε ότι αυτό το νησί που έδινε στην Ιεράπετρα ζωή σε εμάς αλλά και σε όλους που ερχόταν εδώ, δεν πρέπει να παραμένει κλειστό και δεν πρέπει
να νιώθουν οι ιεραπετρίτες και οι λασιθιώτες στο τέλος-τέλος που το νιώθουμε πολλές φορές όλοι, ότι είναι τιμωρημένοι είτε από την κεντρική διοίκηση, είτε από την αποκεντρωμένη, είτε από τους ίδιους τους δήμους τους. Δηλαδή, εδώ πολλές φορές ο πολίτης νιώθει ότι υπάρχει μια κακή μεταχείριση αυτού σχέση με την κεντρική διοίκηση, την ανώτερη ή τη μεσαία ή την κατώτερη. Βέβαια, κυρία Βλάση, την περίοδο που ήταν κλειστή η νήσος Χρυσή, με βάση τα όσα λέει και αποκεντρωμένη, είδαμε και μία βελτίωση περιβαλλοντικά. Βεβαίως. Δηλαδή, υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο νομίζω ότι δεν ήταν να τιμωρηθεί η Ιεράπετρα και πολύ περισσότερο οι Ιεραπετρίτες. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Το ζητούμενο ήταν να σωθεί ο μοναδικός πλούτος που έχει η Χρυσή. Έτσι δεν είναι. Έχουμε δει αλλαγές. Ο μοναδικός πλούτος μπορεί να σωθεί με πολλούς τρόπους. Και μπορούσε να σωθεί και νωρίτερα από αυτά τα χρόνια που την κλείσανε. Ξέρετε ότι εγώ ως νέα πήγαινα στη Χρυσή. Και θα σας πω κάτι. Όταν κλείσαν τη Χρυσή για να προστατεύσουν το κεδρόδασο, τους κέντρους δηλαδή, είχαν ήδη καταστραφεί πάρα πολλοί από αυτούς. Και καταστρέφονταν, ακούστε με λίγο, κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, χωρίς να παρεμβαίνει καμία υπηρεσία για να πάει μέσα το χειμώνα που ήταν κλειστό να τους ψεκάσει ή να τους φροντίσει. Θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχει χρόνος και υπάρχει τρόπος πάντα για να προστατεύουμε ένα τόπο. Και υπάρχει και τρόπος να υπάρχει τουρισμός μειωμένος σε ορισμένα σημεία του νησιού που δεν αποτελούν νατούρα, να το πω απλά, ή δεν προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, και υπάρχουν τέτοια, όπου θα μπορούσαν να επισκέπτονται τουρίστες. Και βέβαια υπάρχουν πάντα τα δεδομένα πώς να το κάνουμε για να φέρουμε και ευημερία στον τόπο και να μην φέρουμε περιβαλλοντική καταστροφή. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουν και οι επιστήμονες, έτσι. Λοιπόν, ναι, κυρία Βλάση, τώρα. Πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους όταν θέλουν. Ωραία, επειδή έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε λίγο στον πολιτισμό, να πούμε και για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ έτσι, που ετοιμάζεται, που διοργανώνεται στην Ιεράπετρα. Τον Αύγουστο, σωστά. Να πω λοιπόν ότι εδώ και 11 χρόνια, περάσαμε τα 10, κάναμε τα γενέθλιά μας πέρυσι. Φέτος λοιπόν στα 11 χρόνια, είμαστε περήφανοι και φέτος γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ, μεγάλωσε πάρα πολύ, έχουμε 300 ταινίες από όλες τις χώρες, με 4.500-5.000 ταινίες που έρχονται από παντού από τη γη για να φτάσουμε να επιλέξουμε με τις προκριματικές επιτροπές τις 300 ή 350. Είμαστε περήφανοι που πάλι για δεύτερη χρονιά είμαστε καλεσμένοι από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών για να έχουμε εκθεσιακό περίπτερο στο Παλάτι των Κανών. Εκεί σας είχαμε δει πέρσι το Μάιο, σωστά. Σας είχαμε δει στο περίπτερο εκεί στο Παλάτι. Κάθε Μάιο είναι οι Κάνες και φέτος το Μάιο θα είναι. Και βεβαίως είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ, ελληνικό φεστιβάλ, που συμμετείχε με τέτοια πρόσκληση στις Κάνες. Και φέτος είμαστε πάλι καλεσμένοι. Θα είμαι πολύ περήφανοι να πάμε εκεί. Και βεβαίως να σας πω και σας προσκαλώ όλους στα περίφημα φεστιβάλ μας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμοντέρ Ιεράπετρας και Awards που προβάλλει ταινίες ντοκιμοντέρ, του Κινηματογράφου Κρήτης που προβάλλει ταινίες μυθοπλασίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας, το οποίο είναι πραγματικά μια πύλη πολιτισμού για τη γαστρονομική μας ταυτότητα, και εκεί θέλω να έρθετε για να δείτε τι σημαίνει γαστρονομικός πολιτισμός. Και βεβαίως το Φεστιβάλ Μουσικής που γίνονται από 3 έως 25 Αυγούστου φέτος, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μεγάλωσαν πολύ, με πολλές δράσεις, τις οποίες δεν προλαβαίνω να σας πω τώρα. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία μια άλλη φορά. Εννοείται. Το στίγμα μας το δώσατε. Είναι έτσι πολύπλευρα και όμορφα τα φεστιβάλ. Εννοείται ότι και θα τα πούμε τότε και θα έρθουμε από κοντά. Και να σας πω ότι να τελειώσω με αυτό. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που είμαι υποψήφια βεβαίως στο βραβείο UCLG. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός συνδεδεμένων πόλεων και τοπικών αυτοδιοικήσεων, αλλά έχει και βραβεία ατομικά και μεμονωμένα για τους ανθρώπους οι οποίοι διαπρέπουν στον πολιτισμό και οι οποίοι πραγματικά όθησαν τον πολιτισμό και τον συνδύασαν με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αηφόρο ανάπτυξη του τόπου τους. Και είμαι υποψήφια εκεί, είμαι πολύ περήφανη. Είναι ένα βραβείο που θα το πάρουμε στο Μεξικό, όποιοι πάρουν βέβαια, βεβαίως, αλλά είμαι περήφανη και ήδη που συμμετέχω σε αυτό. Βέβαια, και μόνο η συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Βέβαια, γιατί είναι οπωσδήποτε ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος μάλιστα έχει και διατάξεις από τον ΟΗΕ, τα Ηνωμένα Έθνη, για την ατζέντα του 2030 και μια ιεραπετρίτησα, μια κριτικιά από τον Νότο, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή να είναι ήδη υποψήφια σε αυτό το βραβείο. Βέβαια. Οτιδήποτε και αν συμβεί, δηλαδή, όποιος και αν το πάρει. Βέβαια. Γιατί τελικά πραγματικά βραβείο είναι και μόνο που μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε. Και βέβαια, και ακούγεται και η Ιεράπετρα και η Κρήτη γενικότερα. Διαφήμιση είναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Διαφήμιση για τον τόπο. Βέβαια. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βλάση, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και με πολύ χαρά θα τα πούμε στην Ιεράπετρα. Θα χαρώ πάρα πολύ, σας περιμένω. Να είστε καλά. Χαρά μας, ευχαριστούμε πολύ.